Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι συχνότητες του Λυρία Γουμ TV σας καλωσορίζουν σε μία ακόμη εκπομπή θεματολογίας. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι αρκετά σοβαρό και έχει να κάνει με την ρήπανση και την ατμόσφαιρα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα δηλητηριασμένο περιβάλλον με τη ρήπανση και τη μόλυνση να υπερτερούν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να είναι ανάλογο με την φυσιολογία των πολιτών. Ένα κράτος ανύπαρκτο και ένα περιβάλλον άρρωστο, με αποτέλεσμα τον πολίτη να διαβιώνει σε μολυσμένες πόλεις και οι φυσικοί πέτοι να συνεχίζουν με τις ευχές της εκάστοτε κυβέρνησης. Τη συζήτηση θα την κάνουμε με την εκλεκτή καλεσμένη μας κυρία Κανέλου Ειρήνη, υποψήφια βουλευτής του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από τον Νομό Κορυθίας. Κυρία Κανέλου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τον χρόνο. Ελπίζω να το θεωρήσουν αρκετά ενδιαφέρον οι τηλεθεατές μας, γιατί θέλουμε να κάνουμε αυτή τη σύγκριση όπως την είπατε. Άλλο αυτά που λένε αυτοί και άλλο αυτά που βιώνει ο πολίτης. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Σίγουρα έχετε πάρα πολλά να μας πείτε και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι τα ΜΜΕ παρουσιάζουν λάθος θέμα. Οι ΜΚΟ πληρώνονται χωρίς αποτέλεσμα. Θα ήθελα λίγο ένα πρώτο σχολιασμό για αυτά τα δύο. Και η ΜΚΟ και τα ΜΜΕ λένε ακριβώς το ίδιο. Μιλάνε για την κλιματική αλλαγή. Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Το έχουμε πει σε ένα σωρό εκπομπές. Είναι η άμυνα της φύσης απέναντι στην επέμβαση των ανθρώπων. Αυτό είναι η κλιματική αλλαγή. Επομένως, πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι η επέμβαση των ανθρώπων. Είπαμε, οι άνθρωποι επεμβαίνουν και καταστρέφουν το περιβάλλον. Κάνουν εκχερσώσεις, ρίχνουν παντού σκουπίδια, ρίχνουν λύματα βιομηχανικά ή κετάστικα, κάνουν ρήψη μπαζών, κάνουν αμμολυψίες, μολύνουν επιφανειακά νερά, ρίχνουν ζυζανιοκτώνα. Άρα δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Υπάρχει ρήψη πολλών ρήπων από τους ανθρώπους, τα οποία καταστρέφουν το περιβάλλον και το περιβάλλον στην προσπάθειά του φτάνει μερικές φορές να έχει ακραία φαινόμενα. Δεν είναι όμως η κλιματική αλλαγή το πρόβλημα. Είναι ο άνθρωπος και οι επεμβάσεις του. Και εδώ μας λένε συνέχεια ψέματα. Δεν λένε καταρχάς την αλήθεια. Ότι κάνοντας αυτά που ανέφερα, δηλαδή τα μπάζα, τις εκχερσώσεις, τα ζυζανιοκτώνα, τη μόλυνση των νερών, ότι κάνουν ζημιά σε μικροοργανισμούς. Το μυστικό είναι αυτό, κύριε Βοντατσιάνο. Η βιολογία είναι μια απίστευτη επιστήμη που ασχολείται με την πανίδα, τη χλωρίδα, την υγεία του ανθρώπου, τη γεωργία, τη βιομηχανία, το περιβάλλον. Η βιολογία είναι το πρόβλημα. Πόσο η βιολογία αποδεικνύει ότι με τους μικροοργανισμούς που υπάρχουν, τους αόρατους, και στο νερό και στο έδαφος και στην ατμόσφαιρα, αυτοί οι μικροοργανισμοί ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την υγεία του περιβάλλοντος. Αυτό δεν το λέει κανένα ΜΜΕ. Καμία ΜΚΟ. Καταλαβαίνετε γιατί πράγμα θέλουν να μιλήσουμε. Σαφώς. Και σίγουρα πληρώνονται για να τα αποκρύβουν αυτά και θα ήθελα να συμπληρώσω πάνω στα λεγόμενά σας η ρήπανση, η μόλυνση, η κακοδιαχείριση φυσικών πόρων, οι εμπρισμοί και μια τεράστια παραβίαση των φυσικών νόμων και των κανόνων έρχονται να συμπληρώσουν το ΠΑΣ σε αυτά που είπατε. Ακριβώς. Με συμπληρώνετε πάρα πολύ κέραια, γιατί και εγώ σας λέω, παίρνω τις πληροφορίες μου, αλλά μερικές φορές είναι τόσο πολλές που είναι πολύ φυσικό για μένα. Εγώ είμαι αρτοποιός. Εγώ είμαι στον Φορέα Ελλήνων Συνέλευση στην προσπάθειά μου να αναδείξω προβλήματα. Δεν μπορώ να τα έχω αυτά όπως τα έχει ένας επιστήμονας στο μυαλό του. Επομένως, οι επιστήμονες πού είναι, κύριε Βοντατσιάνο? Οι βιολόγοι, εν προκειμένου, πού είναι? Γιατί δεν μπαίνουν στη διαδικασία να διαψεύσουν τα ΜΜΕ, να διαψεύσουν τους υπουργούς, να διαψεύσουν όλο αυτό το πολιτικό καθεστώς και να πούνε ότι στους μικροοργανισμούς οφείλεται η ζωή. Επομένως, όταν εσείς κάνετε οποιαδήποτε ρήπανση, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες, αγαπητοί υπουργοί, όταν επεμβαίνετε σε όλα αυτά, κάνετε ζημιά στους μικροοργανισμούς. Επομένως, η βιολογία μέσω αυτών δεν μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον. Και θα πρέπει εκεί να μείνουμε, για να τους το δείξουμε. Όλες αυτές οι δεσμηνείς επεμβάσεις που κάνουμε προστατεύονται μέσα από τα κείμενα της βιοτεχνολογίας, της βιοχημίας, της βιολογίας όπως ανέφερα, της χημικής, μηχανικής. Υπάρχουν οι επιστήμονες, υπάρχουν οι επιστήμονες, υπάρχουν οι σχολές, τα πανεπιστήμια. Εμείς δεν μαθαίνουμε τίποτα από όλα αυτά που πρέπει να ξέρουμε για να μπορέσουμε να σεβαστούμε τους μύκητες, τα βακτήρια, τα φύκη, τα πρωτόζωα.
Γιατί ξαναλέω, σε αυτά οφείλεται η ζωή στον πλανήτη. Στην δημιουργία και στην λειτουργία αυτών. Να δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο ελαφρύ. Σε μύκητες δεν οφείλει το κρασί. Ναι. Δηλαδή, αυτό που μας αρέσει τόσο πολύ σε όλους. Σε μύκητες δεν οφείλεται η δημιουργία των τυριών. Εξού και το μπλε το τυρί, το ροκφόρ, όπως λέτε. Ακριβώς. Ναι. Σε μύκητες δεν οφείλονται οι ζύμες που χρησιμοποιώ εγώ στην αρτοπία. Δημιουργούνται μύκητες, αόρατοι οργανισμοί, οι οποίοι διωγγώνουν και κάνουν πιο ομαλή την ένωση των στοιχείων που ρίχνω εγώ στα προϊόντα μου για να έχουν το τελικό αποτέλεσμα. Μύκητες το κάνουν αυτό. Ή τι άλλο που έχουμε πει και άλλες φορές. Σε βακτήρια οφείλεται η δημιουργία του πετρελαίου. Τα βακτήρια αυτά βοηθούν στην αποσύνθεση των όλων των οργανικών ουσιών και έτσι δημιουργούνται τα αποθεματικά. Άρα τα βακτήρια είναι υπεύθυνα για την ενέργεια. Έτσι δεν είναι? Ναι. Το ακούμε πουθενά? Το λένε η ΜΚΟ? Το λέει η τηλεόραση? Τα βακτήρια, ακούστε τι απλό που είναι. Η ενεργειακή πόρη οφείλεται στα βακτήρια. Άρα εμείς οφείλουμε σεβασμό στη φύση, γιατί μέσω όλων αυτών μπορούμε και ζούμε. Τι άλλο να πω, ότι σε μικροοργανισμούς δεν είναι όλη αυτή η ρήπανση στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Οφείλεται η διεργασία των ρήπων σε μικροοργανισμούς. Αυτά τους διασπούν, τα κάθονται ως ίζημα. Τα τοξικά και τα υπόλοιπα ορούνται μέσα στο νερό, γιατί δεν είναι, είναι αυλαβή. Αλλά αυτά που είναι τα τοξικά, υπάρχουν τα κατάλληλα φύκη στο βάθος του ωκεανού, τα οποία τα χρησιμοποιούν για τροφή. Και έτσι έχουμε αυτή την επεξεργασία που αποδίδεται διοξίδιο, που έχουμε πει, και διπλό διοξίδιο από ό,τι αποδίδεται στο φυσικό περιβάλλον απάνω στο έδαφος. Αυτά δεν μας τα λένε. Όχι, σίγουρα τα αποκρύβουν, εντέχνως τα αποκρύβουν, και θα ήθελα να πω, κυρία Κανέλου, ότι όλα αυτά, εάν υπήρχε μια σωστή παιδεία, όχι τώρα, να έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιες δεκαετίες, έτσι ώστε να σφυριλατηθεί το παιδί από μικρός για μια σωστή κατανομή, να μην κάνουν ρήπανση τέλος πάντων, μια σωστή παιδεία, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα που έχει σήμερα η φύση. Και να έρθω να συμπληρώσω ότι αν βάλουμε τα εκατομμύρια αυτοκίνητα, μηχανές, φορτηγά που εκπέμπουν ένα σωρό αέρια, καπνοδόχους, αεροστάσια, ακόμη το πράγμα χειροτερεύει. Και θα ήθελα να μας πείτε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα της ρήπανσης τη στιγμή αυτή. Είπαμε ότι αυτοί οι μικροοργανισμοί, αφού η δουλειά τους είναι να αποδομούν οτιδήποτε τοξικό, όταν εμείς επέμβουμε στη φύση, τους καταστρέφουμε, μειώνουμε τον πληθυσμό τους. Οπότε, ακόμα και το όζον, δεν το αναφέρω τώρα και το θυμήθηκα, ακόμα και το όζον είναι αποτέλεσμα, λέει, μικροβιακών δραστηριοτήτων στην ατμόσφαιρα. Ακόμα και το όζον. Όταν ο άνθρωπος επεμβαίνει, σκοτώνει αυτούς τους πληθυσμούς, επομένως δεν μπορούν να κάνουν τη λειτουργία τους και να μπορέσουν όλοι εμείς να είμαστε υγιείς, αφού πάρουμε τα υγιή προϊόντα που έχει η φύση. Γιατί το επιμένω. Η φύση που έχει δημιουργήσει όλα αυτά, η φύση έχει μέσω των μικροοργανισμών τις κατάλληλες λειτουργίες για να επαναφέρει καθαρά και αυλαβή τα προϊόντα που πάνε στο νερό ή στο έδαφος ή και στον αέρα. Δηλαδή, τι άλλο να σας πω τώρα. Πρέπει να τους εκτιμήσουμε αυτούς τους μικροοργανισμούς για να καταλάβουμε ότι τη δύναμή τους. Τώρα με την πανδημία δεν μείναμε 2 χρόνια κλειστοί? Όλοι στα σπίτια μας. Τι είναι αυτό? Δείχνει πόση δύναμη έχει ο μικροοργανισμός. Ένας ιός κατέστρεψε την οικονομία παγκοσμίως και τις ψυχές μας. Άσχετο αν είναι ιός που τον παρασκεύασαν ή όχι, δεν πάω σε αυτόν τον τομέα. Είναι ένας ιός. Δηλαδή έχει τόση δύναμη. Να σας πω έναν άλλον. Υπήρχε ένας ομίκητας, λέει, το 1845, που πήραξε την πατάτα στην Ιρλανδία, διέλυσε τη χώρα, γιατί ήταν αυτή η κύρια πηγή ζωής, φύγαν οι Ιρλανδοί σε άλλες χώρες, πέθανε περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος και μέσα αυτούς που έφυγαν, για να δείτε που επηρεάζει και το ρουτς της ιστορίας ο Μίκητας. Μέσα αυτούς που έφυγαν ήταν και η οικογένεια Fitzgerald Kennedy. Έφυγαν από την Ιρλανδία λόγω της ασθένειας. Άλιστα. Δηλαδή επηρεάζουν οι μικροοργανισμοί την ίδια τη ζωή και την ιστορία. Και τώρα σας είπα, τι πιο φωτεινό παράδειγμα, την πανδημία. Ένας ιός έχει 2 χρόνια ταλανίζει τις ζωές μας. Εμείς όμως επιμένουμε να μην μιλάμε για τη βιολογία, να μην μιλάμε για τη δύναμη, να μην το κάνουμε αυτό που είπατε στο σχολείο.
να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι οι μικροοργανισμοί, αυτά αόρατα σωματίδια, ευθύνονται για την ίδια τη ζωή. Και από εκεί και πέρα, πώς θα ρυπάνουμε το περιβάλλον, όταν ξέρουμε ότι εκεί ζουν αυτοί στο έδαφος? Πώς θα ρυπάνουμε τον γίνει ρύπανση του αέρα? Θα φροντίσουμε για όλα. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι να το καταλάβουν αυτοί που μας διοικούν. Ήθελα να σας ρωτήσω, ξέφορα αυτό που σας είπα πριν, ότι θα έπρεπε να έμπαινε ένα ειδικό μάθημα στην παιδεία δεκαετίες τώρα πριν. Αυτά τα πράγματα με τους μύκητες, οι οποίοι αυτοί καταστρέφονται και κάνουν κάποιο καλό στη βιολογία, σε διάφορα μαθήματα, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, τα διδάσκουν για τη χρησιμότητά τους? Αυτό ήθελα να ξέρω. Κοιτάξτε, έχουμε ακούσει σε πολλές εκπομπές συνελλήνων που ασχολούνται με την παιδεία ότι οτιδήποτε είναι σοβαρό στο σχολείο δεν διδάσκεται όπως πρέπει, ώστε να έχει ενδιαφέρον, και τα παιδιά ή παπαγαλίζουν για να πάνε στις εξετάσεις. Κατάλαβα, δεν του δίνω καμία σημασία. Αυτό σημαίνει και με τη βιολογία. Ενδεχομένως να είναι και ένα βαρετό μάθημα. Ή να το διαβάζουν μόνο αυτοί που θα δώσουν ιατρική. Θέλει αυτό που κάνουμε τώρα εμείς μαζί και μας βοηθάει ο σκηνοθέτης σας. Θέλει τηλεόραση πλάνα, θέλει εικόνα και θέλει βιβλία τα οποία να είναι πλούσια, ώστε ο κάθε μαθητής να έχει την ανάγκη να τα μελετήσει και να τα αποτυπώσει. Αυτό οφείλεται βέβαια όχι μόνο στο βιβλίο ή στην εικόνα, οφείλεται και στον καθηγητή. Πόσο ο καθηγητής θέλει να είναι μεταδοτικός, γιατί και αυτό είναι πρόβλημα. Και μπαίνει εδώ τώρα σαν καινούριο θέμα στη συζήτηση που κάνουμε. Ότι αν δεν υπάρχουν κατάλληλοι δάσκαλοι, κατάλληλοι καθηγητές, δεν υπάρχει κατάλληλη παιδεία, ποτέ δεν πρόκειται η βιολογία να αποκτήσει τη σημασία που έχει και θα επιτρέπουν στους δημοσιογράφους και στους υπουργούς να μιλάνε για κλιματική αλλαγή, στις ΜΚΟ να πληρώνονται για να μας πούνε, θα κάνουν κάποιες έρευνες πώς έχουμε επέμβει και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Ενώ η αλήθεια είναι η παιδεία. Γιατί εγώ αυτά που σας λέω, τα διάβασα. Θα έπρεπε να τα ήξερα, κύριε Βοντετσιάνο. Έχω περάσει από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, πήγα μέχρι και τα πανεπιστήμιο. Έπρεπε να τα ήξερα αυτά. Όχι, όπως είπα, απ' έξω, να ήμουν αγνώστης, να ήταν όπως ξέρω τι θέλω στη ζωή μου. Αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα και γίνεται έντεχνα. Θα ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα για τη ρύπαση του αέρα, οι σκόνες, τα βαρέα μέταλλα. Έχετε παρατηρήσει κάποιες φορές, έχω δει ένα βιντεάκι στο YouTube, κυρία Κανέλου, μια λασκοβροχή κάποια στιγμή, καθάριζε ένας άνθρωπος το τζάμι και έβαλε ένα μαγνήτη επάνω εκεί στη σκόνη και τράβηξε σίδερα. Άρα λοιπόν αυτή η λασκοβροχή δεν είναι αυτό, κουβαλάει μέταλλα, κουβαλάει ένα σώρο κακομοιρίες επάνω της. Εντάξει, και ξέχωραν αυτό, τα μεγάλα αστικά κέντρα προκαλούν μολύσεις με τα βιομηχανικά απόβλητα, καυσαέρια κτλ. Δώστε μας μια εικόνα, σας παρακαλώ. Καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από τη βιολογία, για να πούμε αυτό που λέτε. Και λένε τώρα οι βιολόγοι, αέρας, νερό και τροφή. Αέρας, νερό και τροφή. Επομένως, αυτοί ρυπαίνουν τον αέρα, ρυπαίνουν το νερό, ρυπαίνουν και με τα υβρίδια που κατασκευάζουν την τροφή και με τα ζυζανιοκτώνα και με τα φάρμακα, ό,τι βάζουν. Επομένως δεν υπάρχει τίποτα καθαρό. Αλλά ξεκινάμε την ατμόσφαιρα. Το είπατε κι εσείς. Κουβαλάει απάνω οτιδήποτε. Αυτά είναι και αποτελέσματα διεργασιών που κάνουν χωρίς να το ξέρουμε. Πόσες φορές έχουμε πει για το σύστημα HARP, τι είναι αυτό? Πόσες φορές έχουμε πει για το τι πειράματα κάνουν στις πολικές περιοχές? Στην Αλάσκα, στην Ανταρκτική, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αυτά όλα βγαίνουν στην ατμόσφαιρα. Ο αέρας, έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, μπορεί αυτό που αναπνέω τώρα εγώ μεταξύ εμού και του κοντρόλ να είναι αύριο στην Ιταλία, μεθαύριο στην Ασία. Ο αέρας τα μεταφέρει όλα. Το ξέρουν οι ειδικοί. Μεταφέρει πολύ άσχημα πράγματα ο αέρας. Και ο οργανισμός δεν έχει τα αντίστοιχα φίλτρα. Όμως πάλι επιμένω, οι μικροοργανισμοί που είναι στον αέρα, στο νερό ή στο έδαφος, έχουν άμυνα. Έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν με το οξυγόνο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα ή σε συνθήκες εκτός οξυγόνου και να κάνουν αυτή την βιοαποδόμηση. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα στο έδαφος ή στον αέρα, όπως είπαμε πριν, με το οξυγόνο μαζί, γίνεται νερό, διοξίδιο και βιομάζα. Αυτό λένε τα βιβλία της βιολογίας που διάβασα. Όταν είναι υπόγεια,
γίνεται διοξίδιο, μεθάνιο. Ακούστε τι λέει. Διοξίδιο, μεθάνιο και άζωτο. Δηλαδή πάλι στοιχεία που τα χρειαζόμαστε, άρα έτσι φτιάχνει το φυσικό αέριο. Οι μικροοργανισμοί το κάνουν αυτό, κύριε Βοντετσιάνο. Οι άνθρωποι όμως που κάνουν στις περιοχές που προανέφερα τα πειράματα και όπου αλλού τα κάνουν, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου να μάθουμε τι συμβαίνει με τους ρήπους. Γιατί δεν είναι μόνο στην Ανταρκτική και στην Αλάσκα οι ρήποι. Είναι και εδώ. Έχουμε δεξαμενές με χημικά, δεξαμενές με φυτοφάρμακα, δεξαμενές στα διηγηστήρια. Πόσες φορές έχει ανακοινωθεί ότι η υγεία είναι διαρροή. Δεξαμενές στα βενζινάδικα. Γίνονται διαρροές. Μέχρι να αντιληφθούμε ότι έχει γίνει διαρροή, πόση ζημιά έχει πάει μέχρι τον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτοί που τα κάνουν για αυτά τα πειράματα και την καταστροφή είναι και αποδέκτες όλης της κακομοιρίας αυτής, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Τις γνώσεις τους. Δεν τους νοιάζει, γιατί αυτοί έχουν το συμφέρον, το έχουμε πει. Είναι πάνω απ' όλα το συμφέρον. Όταν είναι πάνω απ' όλα το συμφέρον, δεν σε νοιάζει. Έχω ακούσει κάποιον να λέει, ρε παιδιά, εντάξει, έμεινε κανείς εδώ ή θα πεθάνουμε. Κάποιος ο οποίος έκανε ρήπανση στο χωριό μου. Έριγνε όλα του τα λίμματα σε ένα ρέμα. Το οποίο ρέμα έφτασε στον Κορινθιακό. Και κάποια στιγμή που το σώστε το εδώ του χωριού, είπε, τι κάνεις εδώ? Τι είναι αυτό που κάνεις? Και λέει, έλα μωρέ, γιατί έμεινε κανένας εδώ ή θα πεθάνουμε. Αυτή τη λογική την έχουν και οι ψηλά ιστάμενοι. Δυστυχώς. Μιας και μας μιλήσατε για τα HARP πριν λίγο, κυρία Κανέλου, έδειξε και ο καλός μας σκηνοθέτης το σύστημα HARP. Δώστε μας και μια έτσι εντάχει μια εικόνα όσον αφορά τις συχνότητες 5G, τις ραδιοσυχνότητες που εκπέμπουν τα κινητά, τα ραδιόφωνα και όλα αυτά, και αυτά πώς επηρεάζουν την κλιματική και τη ρήπανση. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα κάνουν, είπαμε, στο πλαίσιο ότι θέλουν να δυσκολέψουν τη ζωή μας. Ναι. Πρέπει να δυσκολέψει η ζωή. Για να δυσκολέψει η ζωή θα αλλάξουν και τις συχνότητες των ανθρώπων. Γιατί και εδώ πάλι είναι άλλο τομέα. Μετά τη βιολογία είναι και αυτό το πράγμα, οι συχνότητες. Πότε έχει γίνει αυτό μάθημα στο σχολείο, αυτό το δημοτικό? Ότι όλος ο οργανισμός μας, ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε θέμα συχνοτήτων. Μα είμαστε συχνότητες, βέβαια. Ακριβώς. Έχει γίνει αυτό στο σχολείο μάθημα? Όχι, εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ έκανα 4 παιδιά έστειλα στο σχολείο. Δεν θυμάμαι να ήρθαν ποτέ και να μου πούνε με φρεσκάδα, με αυτή την τάση του πολύ ενδιαφέροντος. Μάθαμε αυτό σήμερα, το ήξερες, μαμά? Για να σου εξηγήσουμε πώς γίνεται. Γιατί αλλάζοντάς μας τις συχνότητες, κύριε Βοντετσιάνο, μπορούν να επιβληθούν στο μυαλό μας. Μπορούν να επιβληθούν στην υγεία μας. Είναι και αυτή η ρήπανση, την οποία δεν αναφέρουμε. Είπαμε, η ρήπανση είναι η κλιματική αλλαγή. Όχι η αληθινή ρήπανση που κάνουν όλοι αυτοί. Ο HARP, οι συχνότητες αυτές που εκπέμπουν πάνω το κεφάλι μας, η τηλεόραση. Εμένα ο γιατρός μου είχε πει να μην αφήνω την τηλεόραση ανοιχτή. Αυτό το κόκκινο φωτάκι εκπέμπει, μου λέει. Εκπέμπει ενέργεια που δεν τη χρειάζεται. Εκπέμπει, αποσυντονίζει τη δική σου ενέργεια, μάλλον. Μου είχε πει, έχεις μικρά παιδιά, να είναι σκεπασμένες όλες οι μπρίζες, για να μην πάρουν η μπρίζα, στον τοίχο. Όχι για να μην πάει να βάλει το μωρό μόνο το χεράκι του, γιατί και από εκεί γίνεται εκπομπή. Όλα πρέπει να είναι προστατευμένα. Ποιος το κάνει πράξη? Κανείς. Δυστυχώς δεν ξέρουμε από πού να προστατευτούμε με όλα αυτά που μας αναφέρει την κυρία Κανέλου. Και αυτά τα βασικά σημεία ρήπανσης ευθύνονται για την πείνα και τις ασθένειες. Και με δόλο αναπροσαρμόζεται η κοινή γνώμη για τον έλεγχο του νερού, της τροφής, της υγείας, με σκοπό τον έλεγχο της ανθρωπότητος. Κάντε μας ένα σχολιασμό. Κοιτάξτε, αν μας έλεγαν ότι μέσω της βιολογίας, δεν βαριέμαι να το λέω, βλέπετε, ότι μέσω της βιολογίας γίνεται μια διεργασία, στην οποία αυτή η διεργασία γίνεται αποδόμηση όλων των ρήπων. Γιατί είπαμε ότι είναι στον αέρα ή στο νερό ή με κάποια μορφή, μια ουσία που είναι σε όλα αυτά. Επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την τροφή μας. Η βιολογία λέει ότι με βιολογική διεργασία φυσική, επιμένω, φυσική διεργασία κάνουν οι μικροοργανισμοί και τα βακτήρια και όλα αυτά τα πρωτόζωα. Με αυτή τη φυσική διεργασία αποδομούνται οι ρήποι. Επομένως, όταν ένας πολίτης έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να ζει με απόλυτη φυσιολογική ζωή, σε φυσιολογικούς χώρους, να μην επεμβαίνει με τους ρήπους, το όπως αναφέραμε πιο πάνω, τότε όλη η διεργασία θα γίνει και θα βγει αποτύπωμα στο νερό, στην τροφή και φυσικά στην υγεία. Πρέπει να το διδαχτεί αυτό ο πολίτης. Έχει διδαχτεί ακριβώς το αντίθετο. Ό,τι να είναι δηλαδή.
Επομένως, η τροφή που τρως, αφού θα χρησιμοποιήσεις με σκάφαντρα και θα ρεντίζεις τα χορταρικά σου και αυτά που θα βγάζεις να πουλήσεις τη λαϊκή, γιατί φοράς σκάφαντρο, γιατί κινδυνεύεις. Αυτό το φυτό δεν κινδυνεύει. Αυτός που θα φάει το φυτό, εσύ, η οικογένειά σου και ο πελάτης σου, δεν κινδυνεύουν. Γιατί εκεί υπάρχει κάτι άλλο. Θα μπορούσαμε να έχουμε όλοι στα σπίτια μας, με τις συνθήκες του κράτους πια, μηχανές όζοντος. Τα μικρόβια όλα τα καταστρέφει το όζον. Εδώ επεμβαίνει και την ηλιακή κτηνοβολία την κάνει προσιτή. Θα μπορούσε το κράτος να έχει μηχανές όζοντος σε όλα τα σπίτια και όπως βγαίνει το νερό, εκεί να βάζεις αυτή τη μηχανή του όζοντος και να καθαρίζεις όλα τα χημικά. Το όζον τα καθαρίζει. Το έχετε ακούσει πουθενά? Όχι. Δηλαδή, σαν ακίδες, πώς είναι τώρα αυτό το ακουστικό που έχω εγώ, να μπαίνει μέσα στο νερό και να καθαρίζει την τροφή πριν τη μαγειρέψεις. Το όζον σκοτώνει οποιοδήποτε χημικό. Γιατί να μας το πούμε? Επί Ελλήνων πολιτείας όμως, εμείς θα το πούμε. Αφού το ξέρουμε, αφού υπάρχει τεχνογνωσία. Γιατί να είναι εφαρμοστή, αφού ο πολίτης είναι το ζητούμενο? Εδώ πέρα πάνε να κάνουν μείωση του πληθυσμού, κυρία Κανέλου, παγκοσμίως. Αυτό το βλέπουμε όλοι, το αισθανόμαστε κάθε μέρα στο πετσί μας, ότι πάνε να μείωσουν τον πληθυσμό με χίλιους δυο τρόπους. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Και βλέπουμε και τις κυβερνήσεις που δεν κάνουν τίποτα, δεν είναι τίποτα. Ούτε μέσω της παιδείας, αλλά ούτε μέσω της ενημέρωσης. Και έρχεται λοιπόν τώρα το βάρος σε εσάς, η ζυγαριά γυρίζει σε εσάς, στην Ελλήνων Συνέλευσης, όπου δεν τα φέρει τα πράγματα έτσι, ούτε για την κλιματική αλλαγή, ούτε για την ενέργεια, ούτε για την τροφή. Και θα θέλαμε λίγο την εικόνα, κυρία Κανέλου, να μας δώσετε. Ναι, θα σας διορθώσω πρώτα. Είπατε δεν κάνει τίποτα η κυβέρνηση. Κάνει. Κάνει φόρουμ, κάνει φόρουμ, κάνει γιορτές, ο ένας τον βραβείο στον άλλον. Πώς δεν κάνει? Βραβεύει ο ένας τον άλλον. Κάνει σπίτι, γιατί... κερνάει, βέβαια. Ναι, γιατί δεν έκανε τη δουλειά του. Τον βραβεύει. Λοιπόν, ο φορέας Ελλήνων Συνέλευσης καταγγέλει το εξής καταρχάς. Όλα αυτά που ακούμε, όλα αυτά που γίνονται είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ξεκινάει από εκεί. Πρέπει ο πολίτης να μάθει την αλήθεια. Όταν ο πολίτης δεν γνωρίζει, κύριε Βουντετσιάνο, δεν έχει νόημα να καθόμαστε και να λέμε δεν γίνεται τίποτα, πώς θα το κάνουμε αυτό, με αυτούς δεν γλιτώνεις. Πρέπει να μάθεις. Προκειμένου σας λέω, με το όζον μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα, να σκοτώσουμε όλα τα χημικά. Με την προστασία του περιβάλλοντος, να αφήσουμε δηλαδή το περιβάλλον και τη βιολογία να λειτουργήσει, γλιτώνουμε από όλους τους ρήπους. Από όλους. Και από τους χημικούς ρήπους. Τι άλλο να σας πω τώρα, ότι όλη μέρα στην τηλεόραση και στα ΜΜΕ, όπως είπατε στην αρχή της εκπομπής, αυτοί λένε διάφορα. Επί Ελλήνων Συνέλευση θα υπάρχει τρομερός έλεγχος. Θα δημιουργηθούν επιτροπές παντού. Τι είπες, γιατί το είπες. Τι δεν έκανες και γιατί δεν το έκανες. Γιατί δεν μπορεί να βιώνεις τηλεόραση και να είναι ψεύδι και να τρομοκρατείται ο κόσμος και να μην μπορεί να κάνει ούτε τα βασικά. Δεν μπορεί να λένε στην τηλεόραση ότι λόγω πανδημίας έγινε πολύ καλό, λέει, στο θέμα της μείωσης των ρήπων, γιατί μειώθηκαν οι δραστηριότητες του κόσμου. Το ακούτε? Υπόθηκε αυτό στην τηλεόραση, το άκουσα και δεν μπορούσα να το αντέξω. Μειώθηκαν, λέει, οι ρήποι, γιατί μειώθηκαν όλες οι δραστηριότητες του κόσμου λόγω ότι κλειδώθηκε μέσα. Τι λέτε, μωρέ? Αυτό η Ελλήνων Συνέλευση θα το πολεμήσει. Αυτό θα το σκοτώσει στη ρίζα του. Δεν μπορεί να βγαίνουν να λένε ότι υπάρχει πρόβλημα ενέργειας και εμείς εδώ βλέπουμε ότι η ενέργεια από μόνη της είναι ο μικροοργανισμός. Η κοστοποποίηση που έχουμε πει σε άλλη εκπομπή, αυτή η ενέργεια είναι και αυτή η μικροβιακή αποδόμηση. Σκοτώνει μικρόβια και βάζει καινούργια προϊόντα προκειμένου το έδαφος να αναπτυχθεί με υγιείς πόρους. Ποιος τα λέει αυτά? Τα λέμε εμείς στην Ελλήνων Συνέλευση. Τα έχουμε μέσα στις προγραμματικές μας δηλώσεις. Και λέει ο φορέας, η ασφάλεια του πολίτη, η ζωή του πολίτη, η αυθονία του πολίτη, η δικαιοσύνη του πολίτη, αυτά είναι αυτά που θα ασχοληθούμε εμείς. Τα έχουμε καταγράψει όλα, κύριε Βοντετσιάνο, ένα προς ένα, στις δηλώσεις που έχουν καταθέσει τον Άρεο Πάγο. Δεσμευόμαστε και λέμε, για να γίνουν αυτές οι επιτροπές, για να γίνουν αυτές οι λειτουργίες, για να λειτουργήσει οτιδήποτε τεχνογνωσία έχουμε υπέρ του πολίτη, χρειάζονται κεφάλαια. Καταθέτουμε λοιπόν επίσημα στον Άρεο Πάγο και τα κεφάλαια.
Επομένως, ποιος μας εμποδίζει να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα? Ποιος μας εμποδίζει να δείξουμε στον πολίτη ότι είναι έτοιμο το όχημα και τον περιμένει? Μα είναι έτοιμο. Και εδώ θα σας πω κάτι άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνέλληνες που κατά καιρούς ήταν μαζί μας, μας βοήθησαν και ξαφνικά χάνονται. Καταγγέλλω την εκπομπή σας. Τους πλησιάζει το καθεστώς, τους φέρει κάτι από τα χρέη, δίνει μια θεσούλα στη γιαγιά, μια θεσούλα στον παππού, μια θεσούλα στον εγγονό. Τους πλησιάζει το καθεστώς. Έχω την άμεση επίγνωση αυτών που λέω. Τους πλησιάζει με μια καλοπληρωμένη δουλίτσα και τους αναγκάζει για το συμβαίνουν. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, και φεύγουν από το όχημα Ελλήνων Συνέλευσης. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά άλλου. Όλοι πάνε από εδώ και από εκεί. Εμάς μας πλησιάζουν για να μας μειώσουν τη δυναμική. Καλό λοιπόν όλους τους πολίτες να έρθουν στην Ελλήνων Συνέλευση με το πνεύμα τους καθαρό, όπως είναι η βιολογία καθαρή, να έρθουμε όλοι με τον μικροοργανισμό που λέγεται Ειρήνη Κανέλου, τον μικροοργανισμό που λέγεται Βοντετσιάνος Γεώργιος, να σκοτώσουμε αυτούς τους ρήπους. Αυτή είναι η πρότασή μου. Έχουμε τη δυνατότητα να τους εξαφανίσουμε. Κυρία Κανέλου, κυρίες και κύριοι, δεν περιμέναμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από κάποιες εκπομπές να ακούσαμε αυτά που μας είπατε εσείς σήμερα με τόσο πολύ ευκρίνεια και πράγματι κάποια αυτά ούτε και εγώ τα γνωρίζω, κυρία Κανέλου. Μας αναδείξετε όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά την μόλυνση και την κλιματική αλλαγή, αλλά μας δώσατε και την λύση μέσω του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης που είστε εκπρόσωπος. Μένει λοιπόν στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν παρούσα στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Στην τεχνική επιμέλεια και στην υιοθεσία ήταν ο Νίκος Σαλονίτης, στην παρουσίαση ο Γιώργος Βοτισιάνος. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.